Κυρία Παπαγιοργοπούλου, γεια σα από την Αθήνα και σα ευχαριστούμε για τον χρόνο σα. Καλησπέρα. Καλησπέρα ε, και ευχαριστούμε. Ε, πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια διεθνή έρευνα που ήσασταν εσεί η επικεφαλή καθηγήτρια που την εκφώνησε, η οποία έχει ε, περιλαμβάνει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πορίσματα σχετικά με την, με, την καταγωγή των Ελλήνων. Αν μπορώ να το πω σε έναν τίτλο. Θα θέλετε να μα πείτε λίγα λόγια για τα, για τα πορίσματα τη έρευνα αυτή. Ε, η έρευνα ε, η αφορά στους πληθυσμούς της εποχής του χαλκού και στην ουσία μελετάμε τη δημογραφία και τη ε, γενετική ιστορία των πληθυσμών του χαλκού. Τώρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προφανώς όπως γίνεται σε αυτές τις μελέτες, συγκρίνεις. Ε, βάσει του ερευνητικού ερωτήματο με προπάρχοντε πληθυσμού, στη συγκεκριμένη περίπτωση με νεοληθικού αγρότε του ελλαδικού χώρου, αλλά και με γονιδιώματα τα οποία υπάρχουν από, τη, από σύγχρονου Έλληνε. Yeah. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω, ο σκοπό τη εργασία μόνο η σύγκριση με του σύγχρονου Έλληνε. Όχι. Ο σκοπό τη εργασία ήταν η γενετική ιστορία των πληθυσμών τη εποχή του Καλκού. <coughs> Εσεί λοιπόν, εν προκειμένου αυτό το οποίο κάνατε είναι ότι πήρατε κάποια δείγματα, έτσι, αν τα χαρακτηρίζω σωστά, από την πρώιμη και μέση εποχή του χαλκού, έτσι, τα αναλύσατε και τελικά διαπιστώσατε, αν καταλάβαμε και εμείς καλά, ότι οι άνθρωποι αυτοί που είχαν αναπτυχθεί στην τότε εποχή συνδεόντουσαν με πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Ακόμα δηλαδή και με βιολογικά στοιχεία. Σωστά το έχουμε καταλάβει ως εδώ. Ναι, ότι οι φορεί του κυκλαδικού, του μεινοικού και του ελλαδικού πληθυσμού δεν είχαν κάποια γενετική διαφοροποίηση, παρόλο που βλέπουμε ότι στον πολιτισμό ε, εκφράζονται με έναν διαφορετικό τρόπο ή έχουμε ε, ουσιαστικά τέχνεργα, μέσα από τα αρχαιλικά ευρύματα που βλέπουμε, τα οποία έχουν το δικό του χαρακτήρα. Βέβαια, η αλήθεια αρχαιολογικα ευρηματα που βλεπουμε τα οποια ότι ποτέ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο πολιτισμό και η βιολογία πρέπει απαραίτητα να είναι το ίδιο ε, ε, ή να συμπίπτουν. Mm -hmm. Δηλαδή ουσιαστικά πρόκειται για το, για το ίδιο φύλλο, κύριε Παπαγιωργοπούλου, έτσι. Δεν θα, το, δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αλλά θα μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια πληθυσμιακή ομάδα, η οποία είχε μια κοινή καταγωγή από τους νεολυθικούς αγρότες και δεν διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα όταν αναπτύχθηκαν τα πολιτισμικά στοιχεία που τους διαφοροποίησαν, γιατί οι όροι κυκλαδικός, μινοϊκός, ελλαδικός, ε, ουσιαστικά χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός φαίνεται ότι έχει ε, έτσι, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως τα αναγνωρίζουν οι ερευνητέ αρχαιολόγοι, Βλέπουμε όμως ότι γενετικά δεν ήταν ιδιαίτερα διαφορετική, θα λέγαμε ότι ήταν ουσιαστικά πάρα πολύ όμοι. Μια καθηγήτρια, πριν βγουν τα αποτελέσματα της έρευνας, περιμένατε ότι τα αποτελέσματα θα ήταν αυτά, να μας πείτε ναι ή όχι. Και αυτά τα αποτελέσματα τα οποία βγήκαν, δρομολογούν, μάλλον αλλάζουν κάποια αντίληψη που επικρατούσε μέχρι τώρα. Δηλαδή, μέχρι τώρα, ποια ήταν η επικρατούσα που επικρατουσε μεχρι τωρα δηλαδη μεχρι τωρα ποια ηταν η αντιληψη και τι έρχεται τώρα να προσθέσουν τι έρχεται μάλλον να προσθέσει ε, το συμπέρασμα τη έρευνα αυτής τα αποτελέσματα ούτε τα περιμέναμε ούτε δεν τα περιμένουμε, όπω γίνεται στην έρευνα. Προφανώ, κάνει κάποιο έχει ένα ερευνητικό ερώτημα και θέλει να το μελετήσει, γιατί ακριβώ δεν ξέρει. Αν ήξερε την απάντηση, δεν θα ήθελε φυσικά να το μελετήσει. Επομένω, ε, δεν γνωρίζαμε. Υπήρχε το ερευνητικό ερώτημα. Κάνει το πλάνο τη εργασία και τη μελέτη και προσπαθεί να το απαντήσει. Ε, υπάρχουν η εποχή του Χαλκού και οι Αιγαϊκοί πολιτισμοί έχουν μελετηθεί τα τελευταία 100 χρόνια, έχουν γραφτεί πάρα πολλές σελίδε έρευνα. υπάρχουν επιστημονικές εργασίες. Ε, νομίζω ότι είναι και πολύ γνωστό και στο ευρύ κοινό μέσα από τις, ε, ουσιαστικά τα αρχαιολογικά ευρήματα. Υπήρχαν θεωρίες για το πώς αναπτύχθηκαν αυτοί οι πολιτισμοί, για τις επιρροές που έχουν. Υπάρχουν θεωρίες μετανάστευσης για όλη την εποχή του Χαλκού. Επομένως, εμείς βάλαμε ένα λιθαράκι σε αυτές τις θεωρίες και δώσαμε τη δική μας οπτική γωνία μέσα από τη μελέτη του αρχαίου DNA ε, ούτως ώστε να βοηθήσουμε άλλους ερευνητές οι οποίοι ασχολούνται με μια άλλη οπτική γωνία, για παράδειγμα οι αρχαιολόγοι, στις θεωρίες αυτές να προσπαθήσουμε να δώσουμε και εμείς τη δική μας απάντηση. Φάνηκε ότι για την πρώτη εποχή του Χαλκού όντως οι επιρροές οι οποίες φαίνονται υπάρχουν και γενετικά είναι πάρα πολύ μικρές. παρόλα αυτά, ε, προφανώς αρκετέ, ούτω ώστε πολιτισμικά να επηρεάσουν. Δηλαδή, ορισμένα ευρήματα τα οποία βλέπουμε που έχουν επιρροέ από πληθυσμούς της Ανατολίας, ε, φαίνεται ότι υπάρχει και μία τέτοια πολύ μικρή γενετική επιρροή, mm -hmm. αν μπορούσα να το πω έτσι πολύ απλά, απλοϊκά, περί το 20%, ενώ το υπόλοιπο 8% είναι οι ίδιοι πληθυσμοί της νοηθικής εποχής. Οι θεωρίες οι οποίες υπάρχουν για την πρώιμη εποχή του Χαλκού, και την ανάπτυξη και την αρχή αυτών των πολιτισμών, ε, ουσιαστικά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν καταρριφθεί. Δηλαδή υπάρχουν θεωρίες που υποστηρίζουν πιο πολύ την συνέχεια από την νεολυθική εποχή. Το απαντάμε αυτό. Υπάρχει συνέχεια, 80%. Υπάρχει, υπάρχει συνέχεια, 80%. Υπάρχει 80% Ουσιαστικά είναι οι ίδιοι πληθυσμοί της νεολυθικής εποχής. Ε, και στη συνέχεια ε, υπάρχουν όμως μερικές μικρές επιρροές. Προφανώς δεν ήταν ο κόσμος, ούτε και ο αρχαίος κόσμος ήταν... Απομονωμένο ε, απομονωμένος και αποστηρωμένος, υπήρχε μετακίνηση έτσι. των πληθυσμών. Υπήρχε εμπόριο, έτσι υπήρχαν αστικά κέντρα, ούτως ή άλλως βέβαια. Mm. Υπήρχε γενικά κίνηση. Να, ε, ναι, ναι, μια συγκεκριμένη ερώτηση εδώ, κυρία Παπαγκυργοπούλου. Διαβάζουμε στα συμπεράσματα της έρευνα. Ε, η μελέτη εκτιμά ότι τα μεταναστευτικά κύματα από τη Μεγάλη Σέπη βόρεια του Αιγαίου διαμόρφωσαν τη σημερινή Ελλάδα, αναγράφεται. Λέτε, όλα αυτά τα πιθανά μεταναστευτικά κύματα, κύματα σύμφωνα με του ερευνητέ, εσά, Προηγήθηκαν χρονικά τη εμφάνιση τη πιο πρώιμη μορφή τη ελληνική γλώσσα και έτσι ε, υποστηρίζεται ότι θεωρεί σχετικά με την ανάδυση τη πρωτοελληνική γλώσσα και την εξέλιξη των Ιδεοευρωπαϊκών γλωσσών είτε στην Ανατολία είτε στη στέπα του πόντου Κασπία. Ε, αυτό το καταλαβαίνω σωστά. Σημαίνει ότι η γλώσσα η οποία αναπτύχθηκε εδώ, η ελληνική από αυτού του πληθυσμού που μελετήσατε, δεν έχει καμία σχέση με, τις, με τη θεωρία που ξέρουμε για τι γλώσσε που αναπτύχθηκαν αλλού σε κάποια άλλη εποχή. Ε, υπάρχουν δύο θεωρίες, όχι δεν είναι ακριβώς έτσι, υπάρχουν δύο θεωρίες ε, για την εμφάνιση των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Θα πω τις θεωρίες οι οποίες είναι οι πιο, ε, οι πιο επικρατείς και επιστημονικά ε, πιο ε, ε, υπάρχουν, ε, δύο ε, Η μία είναι η, θα το πούμε, η πιο κλασική θεωρία ε, των ευρωπαϊκών γλωσσών, όπου ε, ουσιαστικά έχει συσχετιστεί με μετακίνηση πληθυσμών από τι τέπε τη Ευρασίας, βόρεια τη Κασπία και τη Μαύρη Θάλασσα. περίπου ε, 4.000, περίπου 4, περίπου 4 με 5.000 π.Χ. Αυτή είναι η μία θεωρία. Και ότι ε, ουσιαστικά αυτή η, η μετα, μετακίνηση έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ε, δημιουργία και στη διαμόρφωση των σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών. Η δεύτερη θεωρία είναι ότι αυτή η μετακίνηση δεν έχει έρθει, ε, δεν έχει γίνει μάλλον, αυτή η διαμόρφωση δεν έχει γίνει, δεν έχει ως βάση αυτή τη μετακίνηση από το βορρά ε, από τις στέπες της Ευρασίας, ότι γίνεται ε, κατά τη νεολυθική εποχή, γιατί φυσικά έχουμε το 10.000 π.Χ. από την Ανατολία, ουσιαστικά από την περιοχή αυτό που λέμε έφορη Μισέλληνος, Λίβανο, Συρία, ε, Ιράν, Ιράκ, σε αυτές τις γεωγραφικά περιοχές, να φανταστεί κανείς, φαίνεται ότι ε, έχουμε τη μετακίνηση των, της ε, ουσιαστικά των, των νεολυθικών νεοτερισμών, που είναι η μόνιμη εγκατάσταση εξημέρους των ζώων και των φυτών, ε, και έχουμε, μετα, έχουμε, μετακίνηση και μετανάστευση ε, πληθυσμών μέσω και του Αιγαίου, και μέσω της Μεσογειακής Οδού προς την Δυτική Ευρώπη και μέσω των Βαλκανίων προς την Κεντρική Ευρώπη. Ε, αυτό έχει γίνει πριν. Ε, περίπου έχει γίνει το 10.000 ξεκινάει π.Χ. στην ε, Ανατολικά της Ανατολίας, τέλος πάντων, και ε, περνάει γύρω στο 6.500 στον Αιγαίο χώρο. Η δεύτερη θεωρία, επομένως, είναι ότι η βάση των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών ουσιαστικά έχουν ε, ε, την, ε, το κέντρο τους στους νεολυθικούς αγρότες, στους νεολυθικούς που έχουν έρθει μέσω τη ε, Ανατολής Και υπάρχουν, τώρα δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειε, αλλά υπάρχουν ε, θεωρίε ε, και για τα δύο. Η δικιά μα η έρευνα δεν αντιτίθεται σε καμία από τι δύο θεωρίε. Διότι η, ξέρουμε ότι οι η, ε, ουσιαστικά γνωρίζουμε για τι πλάκες που έχουν βρεθεί, τι πρώτε γραφέ την πρώτη γραπτή, την εμφάνιση ε, γραπτής μορφής ε, στις Μυκήνες, που είναι ακριβώς, όπως λέμε στην εργασία, περίπου το 1450 χρονολογείται π.Χ. Χριστού. Η μετακίνηση που βλέπουμε στη μέση εποχή του Χαλκού ε, και την παρατηρούμε σε γονιδιώματα ακριβώς από τη Βόρεια Ελλάδα και ακριβώς είναι όντως, ε, δείχνει μία γονιδιακή ροή από τις τέπες βόρεια της, ουσιαστικά από τις περιοχές βόρεια της Μαύρης Θάλασσας και της Κασπίας Θάλασσας, αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ την κεντρική Ευρώπη. Υπάρχουν πάρα πολλέ μελέτε, αντίστοιχα πολύ σημαντικά περιοδικά, που δείχνουν ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει μια μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων και αυτά έχουν διαμορφώσει το τοπίο το σύγχρονο του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Και το παρατηρούμε αυτό στη μέση εποχή του χαλκού ότι συμβαίνει και επηρεάζει και τον ελληνικό χώρο. Αυτό περίπου γύρω στο 2000 π.Χ. Επομένω στο 1450, τουλάχιστον που έχουμε τις πρώτες γραπτές ε, μαρτυρίες, ε, μπορεί κανείς ε, να, να υποστηρίξει και την πρώτη θεωρία και τη δεύτερη θεωρία. Δεν αναιρεί, γιατί και οι δύο μετακινήσεις έρχονται προγενέστερα από τις γραπτές πηγές τις οι οποίες έχουμε. Πηγές. Τώρα εντάξει, υπάρχει και στο, και στο άρθρο μπορεί κανείς να βρει, στα supplements που λέμε, δηλαδή στο υλικό το συνοδευτικό, υπάρχουν εκεί πέρα ε, κάποιες... Ε, θα λέγαμε πιο λεπτομέρειες που μπορεί καλή να διαβάσει τις θεωρίες αυτές τις δύο και το τι υποστηρίζει, τι υπάρχει στη βιβλιογραφία σχετικά με, τις, με την γλωσσική ανάπτυξη, γλωσσολογική ανάπτυξη ε, της Ευρώπης, στην Ευρώπη. Κύριε Παπαγεωργοπούλου, αν ε, μπαίναμε σε μια διαδικασία να συγκρίνουμε αυτά τα δείγματα DNA τα οποία αναλύσατε με τις σημερινά δείγματα, θα λέγαμε ότι έχουν κάποια σύνδεση, ότι μοιάζουν, ότι δεν μοιάζουν. Α, με την ε, σύγκριση που κάναμε, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνει κανείς στην πληθυσμιακή γενετική, θα συγκρίνει τους σύγχρονους πληθυσμούς μεταξύ τους για να δει τη σύγχρονη την ποικιλομορφία καθώς και την, ε, την γενετική ιστορία των πληθυσμών. Ε, υπάρχει από τη μέση εποχή του Χαλκού, δηλαδή αυτά τα γονιδιώματα που αναλύσαμε από τη μέση εποχή του Χαλκού, δηλαδή περίπου 2.000 ε, χρόνια π.Χ., φαίνεται ότι έχουν πολύ μεγάλη ε, γενετική ομοιότητα με, με αντίστοιχα γονιδιώματα ε, σύγχρονων Ελλήνων. Προφανώς και είναι ένα δείγμα, τα δείγματα είναι πάντα στοχαστικά, τα γνωρίζετε, δηλαδή παίρνει κάποια δείγματα τόσο αρχαιολογικά όσο ε, και σύγχρονα. Προφανώς δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο του πληθυσμού, αλλά φαίνεται μια ομοιότητα ε, πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό βέβαια ε, φαίνεται και στου σύγχρονου ε, Ευρωπαίους. Δηλαδή, α, α, αυτοί οι πληθυσμοί οι οποίοι έχουν επηρεάσει και αποτελούν τη βάση του γενετικού υπόβαθρου ε, του, των σύγχρονων Ευρωπαίων, δηλαδή είναι οι κυνηγοί του φωσιλέκτε που προπήρχαν, οι, οι νεολυθικοί αγρότε που μετακινούνται από την Ανατολία και οι πληθυσμοί που μετακινούνται από τι στέπε βόρεια και τη Μαύρη και τη Κασπία θάλασσα, αυτά τα τρία φαίνεται μέχρι σήμερα από πάρα πολλέ μελέτε. Αντίστοιχε με τη δική μα, που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια σε πολύ εγκριτα περιοδικά, όπω το Nature, το Science, mm -hmm. το PNAS, τώρα εμεί με το Cell, φαίνεται ότι αυτή είναι η βάση του σύγχρονου ευρωπαϊκού πληθυσμού και το ίδιο ακριβώ περίπου φαίνεται και για τον ελληνικό χώρο. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ιστορική συνέχεια τόσο του ελληνικού λαού όσο και των άλλων ευρωπαϊκών λαών, έτσι. Ναι, θα ήταν πολύ περίεργο βέβαια. Δηλαδή θέλω να πω ότι είμαι πάντα πολύ προσεκτική με αυτό και νομίζω ότι πρέπει να είναι κανείς γιατί θα ήταν πολύ περίεργο να έχουμε κάτι διαφορετικό με την έννοια ότι είναι ένας, είμαστε, θα έλεγα, μια, η Ευρώπη είναι γεννητικά πάρα πολύ κοντά οι πληθυσμοί μεταξύ τους. Ε, προφανώς και έχουν μια γενετική συνέχεια. Δηλαδή θα ήταν περίεργο κάτι διαφορετικό, να παρατηρήσουμε κάτι διαφορετικό. Ναι, το αναφέρω αυτό γιατί θα, θα, μου πέσει στην αντίληψή σα κάποιε θεωρίε που ακούγονται κατά καιρού για, για, για γενετική όλη, αυτού του φύλου, θεωρίε του, το Φαλμεράιερ, θεωρίε ότι του τύπου τη προσμίξη των πληθυσμών με το Οθωμανική κυριαρχία, με του και πληθυσμού κτλ. Ότι κάπω δηλαδή έχουν λόγω των, των μίξεων το έχουν αλλοιωθεί πολύ. Οπότε νομίζω ότι και η ερευνά σα, νομίζω ότι είναι η πρώτη που τα αναφέρει αυτά τα πορίσματα, το καταρρύπτει αυτό έτσι. Μιας και δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. Ε, καλά, ναι, εντάξει, Θεωρώ ότι η Παλμεράκη είναι γνωστή. Αλλά θα έλεγα ότι ε, το, όταν μελετάει κανεί το γονιδίωμα, μελετάει πάρα πολλού δείκτε. Προφανώ και αν πάρει διαφορετικού δείκτε, θα βγάλει διαφορετικά αποτελέσματα. Ε, τώρα μιλάμε βέβαια για το σύνολο του γονιδιώματο. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό, που σημαίνει ότι το σύνολο του γονιδιώματο είναι το σύνολο των 30 ε, εκατομμύριων ε, βάσεων, ζεύγη βάσεων, που αποτελείται ουσιαστικά το πυρηνικό DNA. Ε, δεν είναι οι σύγχρονοι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί, γιατί σε όλες αυτές τις εργασίες θα δει κάποιος κάποια πλότ μέσα με σύγχρονους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Προφανώς και μέσα από την ιστορία τους δημιουργούν κάποιες πληθυσμιακές ομάδες που είναι πολύ διακριτές και οι οποίες άμα παρατηρήσει κανείς τα επιστημονικά γραφήματα... Θα δει ότι αυτές οι ομάδες ακολουθούν κυρίως τη γεωγραφική κατανομή. Προφανώς είναι οι πληθυσμοί που ήταν κεντρική Ευρώπη, δυτική Ευρώπη, βόρεια Ευρώπη, νοτιοανατολική Ευρώπη κτλ. Ε, αλλά σε όλες τις εργασίες ε, φαίνεται ότι υπάρχει μία, σε όλες τις περιοχές φαίνεται ότι υπάρχει στο σύνολο ή τουλάχιστον με τις μεθόδους που αναλύονται, μία γενετική συνέχεια στους πληθυσμούς, αλλά όπως και είπα, θα ήταν πολύ περίεργο να υπάρχει κάτι ε, τόσο τελείως ε, διαφορετικό, διότι δι δεν δι 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 γνωρίζουμε και από την ιστορία, αλλά και από τις αρχαιολογικές έρευνες, κάτι, ε, κα ναι, κάτι αντίστοιχο. Ναι, ναι, ναι. Μια θεωρία, ας πούμε, ακόμα και αυτή η θεωρία με τη μετακίνηση από τις τέπες ε, όπω σα είπα, βόρεια τη Μαύρη Θάλασσα και τη Κασπία Θάλασσα, η οποία υπήρχε ε, και για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε στα βιβλία αρχαιολογία ε, και ιστορία. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούσε να, εκτό από κάποια ευρήματα, επειδή αυτή ήταν ενομάδε οι πληθυσμοί, δεν ήταν δυνατόν να ε, αποτυπωθεί απόλυτα στα αρχαιολογικά ευρήματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι πολλές γενετικές μελέτες δείχνουν ότι αυτή έλαβε χώρα και ότι αυτοί οι πληθυσμοί όντως μετακινήθηκαν. Οι νεοληθικοί αντίστοιχα πληθυσμοί από μόνοι τους, άμα συγκρίνει κανείς ένα νεοληθικό ένα γονιδίωμα με έναν σύγχρονο Ευρωπαίο, είτε Έλληνα είτε από κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, υπάρχει μία, υπήρχε πάντα μία απόσταση. Και τώρα σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτή η απόσταση ήταν γιατί ακριβώ έλαβε χώρα αυτή η μετακίνηση κατά την εποχή του Χαλκού και επηρέασε αρκετά. Επομένω, γι' αυτό σα είπα και στην αρχή ότι ήταν από τρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, το 50% σε όλου του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Ξανά το λέω, είναι συμβατικό όρο, αλλά ε, είναι από του νεολυθικού, του ε, αγρότε. Απλά έχουν συντελεστεί και άλλε. Ε, Αλλαγέ μετά. Αλλαγέ, ακριβώ. Yeah. Αλλαγή μπορεί να συμβεί και χωρί μετανάστευση. Ε, για να το, να το πούμε και αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Αλλαγή μπορεί να συμβεί και μέσα από τη τυχεότητα, αυτό που λέμε genetic drift. Αλλαγή μπορεί να συμβεί, διότι οι άνθρωποι αλλάζουν και μεταλλάξει συμβαίνουν. Yeah, και δεν σημαίνει. Ακριβώ. Και δεν σημαίνει ότι μία αλλαγή σημαίνει ότι ένα πληθυσμό δεν μένει ε, απομονωμένο, ακόμα και απομονωμένο να μείνει. Θα υπάρξουν αλλαγέ ε, και σε αυτό μέσα στο βάθος, στο βάθος του χρόνου. Δεν σημαίνει ότι η μόνη ε, παρουσία, ή μάλλον ο μόνο λόγο αλλαγή είναι η μετανάστευση ή η γονιδιακή ροή. Υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί ε, που επηρεάζουν, ε, μηχανισμοί εξέλιξη. Μάλιστα. Ε, και από εδώ και πέρα, με τη, αυτή η έρευνά σα, κύριε Παπαγαιροπούλου, πώ συμβάλλει λοιπόν σε περαιτέρω έρευνε που θα μπορούσαν να μα δώσουν και άλλε αποκωδικοποίηση, να το πω έτσι, ε, τη αρχαία ιστορία. Σε σχέση με το σήμερα. Δηλαδή, υπάρχουν... αν δρομολογεί και άλλα πράγματα, έτσι. Υπάρχουν ναι. πολλά ερωτήματα τα οποία μπορεί κανεί να απαντήσει ή να συνδυάσει, θα έλεγα. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι με μια εργασία μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα τα οποία υπάρχουν χρόνια ε, και απασχολούν του επιστήμονε. Ε, ε, εμείς ούτως ή άλλως αυτή την εργασία έχουμε παρουσιάσει τα πρώτα έξι γονιδιώματα. Σε μια εργασία που είχαμε κάνει το 2000 και δημοσιεύσει το 2016 ήταν για τους νεολυθικούς αγρότες. Ήταν τα πρώτα γονιδιώματα των πρώτων νεολυθικών αγροτών που ήταν 6.500 χρόνια πριν πάλι ήταν από τη Βόρεια Ελλάδα. Ε, νομίζω ότι σίγουρα μπορεί να αυξηθεί πλέον σήμερα ο αριθμός των γονιδιωμάτων, δηλαδή ο αριθμός των δειγμάτων, για να έχει κανεί μια καλύτερη και πληρέστερη εικόνα, να αποκτήσει μια πληρέστερη εικόνα τι συνέβαινε στους προϊστορικούς χρόνους στον ελλαδικό χώρο και στον Αγιακό χώρο, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και ερωτήματα τα οποία μπορεί να απαντήσει κανείς και για τη ρωμαϊκή εποχή και την εποχή του ελληνικού απικισμού που έχουμε τους Έλληνες και τη δημιουργία των πρώτων, αυτό που λέμε, πόλης κράτη και του στοιχείου που είναι χαρακτηριστικό της μετακίνησης και της μετανάστευσης όπου οι άνθρωποι από τον ελλαδικό χώρο ε, μετακινούνται και πηγαίνουν και από την Νότια Ελλάδα στη Βόρεια Ελλάδα, κάνουν πάνω από 100 απικίες και στην κάτω Ιταλία και φτάνουν μέχρι την η Γαλλία και την Ισπανία. Δηλαδή υπάρχουν ερωτήματα που μπορεί κανείς να μελετήσει, αλλά από εκεί πέρα θα έλεγα ότι οι έρευνε του αρχαίου DNA δεν είναι μόνο. Δεν δεν είναι, η σημαντικότητά του δεν έγκυται, θα έλεγα, μόνο στο να απαντήσουν ή να συνδυάσουν αρχαιολογικά ερωτήματα και να δώσουν κάποια απάντηση από τη βιολογική πλευρά. Αλλά θα έλεγα ότι είναι και άλλα κομμάτια τα οποία ίσω τώρα δεν φαίνονται. Ε, άμεσα γιατί το ενδιαφέρον είναι ακριβώ ε, σε σχέση με την ε, καταγωγή και τη σχέση των πληθυσμών, αλλά είναι όπως η εξέλιξη των ασθενειών, η εμφάνιση γνωστών ασθενειών όπως είναι η θαλασσία, για παράδειγμα, στον ελλαδικό χώρο, πότε έλαβε χώρα, ανεξίες, στη γλουτένη, στην ε, λακτώζη, φαινοτυπικά χαρακτηριστικά. Όλα αυτά είναι πορίσματα που παίρνει κανεί από τη μελέτη του αρχαίου DNA που είναι πολύ σημαντικό και για τη σύγχρονη ιατρική. Και για τη σύγχρονη γενετική. Μάλιστα. Κυρία μάλιστα. Παπαγιοργοπούλου, Σωτήρη, δεν ξέρω αν έχει κάποια άλλη ερώτηση. Ναι, εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Όχι, εγώ ευχαριστώ ναι, πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μα χαρά το σημαντικό αυτό απογευμάτο και καλή επιτυχία βεβαίω, στη συνέχεια του επιστημονικού σα έργου. Σα ευχαριστώ πολύ. Γεια σα. Γεια σα.